Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε την οργάνωση της αντίστασης των εργαζομένων της Αττικής ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού. Παίρνουμε τη σκυτάλη από τη μαζική κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης, των συνδικάτων, που ήταν μια μαχητική ενωτική απάντηση των εργαζομένων ενάντια στα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Επιβεβαιώθηκε και από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι ο λαός μας δεν έχει να περιμένει τίποτα παρά μόνο νέα βάρη και θυσίες για να δυναμώσει η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη περίοδο. Πρέπει να σημάνει συναγερμό στα συνδικάτα, στην εργατική τάξη συνολικά. Δυναμώνουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Οργανώνουμε γενικευμένη απάντηση με πανεργατικό συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη. Κλιμακώνουμε με νέες πανεργατικές κινητοποιήσεις. Τα συνδικάτα που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης της εργατικής αντίστασης και αντεπίθεσης για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας. Τα όσα βιώνει τις τελευταίες ημέρες η εργατική και η λαϊκή οικογένεια είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση, το κράτος, δεν θέλουν και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν να πάρουν μέτρα για να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια του λαού, να προστατεύσουν τη δουλειά και το εισόδημα των εργαζομένων σε συνθήκες νέας καπιταλιστικής κρίσης. Οι μάσκες αλεξίπτωτα και τα παγουρίνια για σφινάκια στους μαθητές δείχνουν τη χρεοκοπία μιας πολιτικής που δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τις πιο στοιχειώδες ανάγκες των παιδιών της εργατικής οικογένειας και του συστήματος εκπαίδευσης. Η ομολογία από τα χείλη της Υπουργού Παιδείας ότι περισσότεροι καθηγητές και περισσότερες σχολικές αίθουσες απαιτελούν κόστος και άρα γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να γίνουν, επιβεβαιώνει με τον πιο κοινικό τρόπο το πόσο φτηνή είναι η υγεία των παιδιών μας για την κυβέρνηση και για το κράτος. Μόλις εχθές το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι στην Αττική το 60% των κλινών ΜΕΘ για COVID-19 είναι κατηλημένο. Σε συνθήκες ακόμα μικρής έξαρσης της πανδημίας, με ευθύνη της κυβέρνησης που άνοιξε τα σύνορα για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία και στις μεταφορές, μετατρέποντας σε κουρολόχαρτο τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γίνονται σκόνη τα επιχειρήματά της ότι μέσα στο καλοκαίρι προετοιμάστηκαν καλύτερα και ενίσχυσαν το δημόσιο σύστημα υγείας. Οι τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία, όπως καταγγέλνουν καθημερινά τα σωματεία των εργαζομένων και η Ομοσπονδία Νοσοκομιακών Γιατρών, αλλά και η ομολογία του Υφυπουργού Υγείας ότι αν χρειαστεί θα ξανακλείσουν τα χειρουργεία και θα περιοριστεί η περίθαλψη νοσού των άλλων ασθενειών, δείχνει τους τεράστιους κινδύνους που εκειμονεί η εμπορευματοποίηση της υγείας για το λαό μας. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται οι αστικές συγκοινωνίες που έχουν μετατραπεί σε χώρους διασποράς του κορονοϊού, τα γυροκομεία που μετρούν δεκάδες νεκρούς και αρρώστους, οι χώροι δουλειάς όπου στηβάζονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, την ίδια στιγμή που επιχειρηματικοί όμιλοι δυναμώνουν την επίθεσή τους, καταργούν ωράρια και συμβάσεις, εκβιάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν απλήρωτες υπερορίες, πότε βάζουν σε αναστολή τους εργαζόμενους, πότε τους ξεπατώνουν στη δουλειά, τρομοκρατούν και απολύουν όσους αντιστέκονται, επιδιώκουν να βάλουν εμπόδια στη δράση των συνδικαλιστών. Η αθλειότητα της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ πιάνει πάτο, βλέποντας τις αβάσταχτες εικόνες από τα νησιά της Ελλάδας που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, αλλά και κάνοντας μια επίσκεψη στα κέντρα μεταναστών και προσφύγων στην Αττική, που στηγάζονται χιλιάδες πρόσφυγες χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, παραδομένοι στα αρπακτικά νύχια των ΜΚΟ, εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα από μια πολιτική που έχει την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, των συμφωνιών που υπέγραψαν και υλοποιούν τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία. Αντί να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόδοση ασύλου σε συνθήκες αξιοπρεπούς φιλοξενίας, να κλείσουν τα κέντρα φυλακές και να απεγκλωβιστούν άμεσα δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες από την Ελλάδα, η κυβέρνηση στείνει νέες μόργες και διονύζει τα βάσανα αυτών των δυστυχισμένων.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε, η κυβέρνηση πέρασε ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της αποζημίωσης των υπεροριών και το πετσόκομα του δώρου Χριστουγέννων, όπως έκανε και πριν με το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, μισθούς που ήδη έχει καταργήσει για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους συνταξιούχους. Δεν περνάει η μέρα στην κυριολεξία που να μην φαίνεται η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει την αντιλαϊκή της πολιτική προς όφελος του κεφαλαίου και να πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Προετοιμάζει συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα φέρει το επόμενο διάστημα ακόμα και μέσα στον Οκτώβρη και αφορούν την εφαρμογή και τη γενίκευση του κεφαλαιωτικού πυλώνα ασφάλισης, ξεκινώντας δηλαδή το πετσόκομα από την επικουρική ασφάλιση και ανοίγοντας το δρόμο και για την κύρια. Την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, γενικεύοντας τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ευελιξία μέσα στο έτος ή στο εξάμηνο, καταργώντας την πληρωμή των υπεροριών, το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, τις συλλογικές συμβάσεις. Μια νέα παρέμβαση στις εργατικές συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, όσο και για τη νέα παρέμβαση που αφορά στην αναδιάρθρωση του συνδικαλιστικού νόμου, ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να εξυγχρονιστεί, φυσικά σε εισαγωγικά, με τις νέες απαιτήσεις για την παραπέρα προώθηση του κοινωνικού εταιρισμού και της ταξικής συνεργασίας, βάζοντας ταυτόχρονα και νέα εμπόδια στη δουλειά των ταξικών συνδικάτων και του ΠΑΜΕ. Οι παρεμβάσεις αυτές θα πλαισιώνονται και θα ενισχύονται και από άλλες, όπως η ψήφιση του πτωχευτικού κώδικα και η κατάργηση της όποιας προστασίας είχε κατακτήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα για την πρώτη κατοικία, παρεμβάσεις για παραπέρα εμπαρευματοποίηση των παροχών υγείας, πρόνοιας, παιδείας, στο νερό και στο ρεύμα. Ας αναλογιστούμε τι ακριβώς φέρνει η κυβέρνηση όσον αφορά, για παράδειγμα, την αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και με όσα διαρρέει η ίδια η κυβέρνηση. Παρουσιάζει προπαγανδιστικά το μοντέλο «θα δουλεύεις όταν και όσο υπάρχει δουλειά» ως κάτι προοδευτικό και μάλιστα ως ατομική επιλογή και ατομική ευθύνη στα πλαίσια της διευθέτησης του συνολικού προσωπικού σου χρόνου. Σιγά την καινοτομία, λέμε εμείς. Αυτό που σήμερα κυριαρχεί σε πολλούς χώρους δουλειάς, σε πολλούς κλάδους και ιδιαίτερα για τη νέα βάρδια των εργαζομένων, νομοθετείται και γενικεύεται. Ας ρωτήσει ο Πρωθυπουργός με τι όρους δουλεύουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό επισιτισμό, με τις 14 εργασιακές σχέσεις, με την εποχιακή και εξοντοτική απασχόληση, με τα 10ωρα και τα 12ωρα, τα απλήρωτα νυχτερινά, τις αδήλωτες υπερορίες, τις συμβάσεις μαθητείας, τις συμβάσεις μία ημέρας. Ας ρωτήσει τις εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται με τηλεργασία, που έχουν στο ένα χέρι το πληκτρολόγιο και στο άλλο χέρι το μωρό τους, κοιμούνται και ξυπνούν με το άγχος της κλήσης από το mail του εργοδότη. Ας ρωτήσουν τους γιατρούς στα νοσοκομεία που δουλεύουν με το καθεστώς χιλιάδων απλήρωτων υπεροριών, χωρίς υλικά και μέσα, χωρίς κάλυψη όλων των θέσεων, με συνεχείς εφημερίες και βάρδιες. Ας ρωτήσουν τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που σακατεύονται από την εντατικοποίηση και από το αρώρια αλάστιχο από τις 6 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, με μισθούς των 400 και 500 ευρώ, με δεκάδες κρούσματα συναδέλφων τους να αποκρύβονται για να μην χάσουν τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου. Δεκάδες παραδείγματα από δεκάδες κλάδους. Πώς ακριβώς εννοούν τη διευθέτηση, τι ακριβώς διευθέτηση μπορεί να κάνει η εργατική οικογένεια όταν την ίδια στιγμή φροντίζει στο σπίτι τον ηλικιωμένο, τον ανάπηρο, το μικρό παιδί, όταν οι υπηρεσίες πρόνοιας είναι πανάκριβες και κάθε χρόνο όλο και για πιο λίγους, όταν σου κόβουν το νερό και το ρεύμα, όταν φουντώνουν οι πληστηριασμοί και χάνουν το σπίτι τους φτωχοί και ταλαιπωρημένοι εργαζόμενοι, ότι αν η ανεργία σπάει όλα τα ρεκόρ και η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων δεν έχει πρόσβαση ούτε σε ένα στοιχειώδες επίδομα. Και όμως η κυβέρνηση αυτό τον εργασιακό μεσαίωνα τον ονομάζει πρόοδο και τον ενισχύει. Ετοιμάζεται να φέρει ένα νέο εργατικό τερατούργημα που καταργεί και τυπικά τις υπερορίες και το σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς.
θα δουλεύουμε όσο υπάρχει δουλειά με ρυθμούς εξόντωσης και μετά, αν υπάρχει δυνατότητα, θα δίνονται και ορισμένα ρεπό. Επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο οι ρυθμίσεις που είχε νομοθετήσει ο Βρούτσης πριν ένα χρόνο για την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, ρυθμίσεις που έκαναν απαγορευτικές ούτως ή αλλιώς την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό το λόγο δεν είχε υπογραφεί και καμία, αλλά για να είναι σίγουροι δίνουν ένα ακόμα χτύπημα. Έτσι, για να υπογραφεί κλαδική συλλογική σύμβαση θα πρέπει η Εργοδοτική Ένωση να εκπροσωπεί το 70% των εργοδοτών και φυσικά παραμένουν οι απαγορευτικές ρυθμίσεις της έγκρισης του Υπουργού, της απόδειξης ότι δεν δυσχεραίνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Ισχυροποιούνται και άλλο επιχειρησιακές συμβάσεις που θα υπερτερούν των κλαδικών, ακόμα και αν είναι χειρότερες. Απελευθερώνονται οι απολύσεις, ακόμα και σε περίοδο αδείας, πιθανά ακόμα και σε άδεια αλοχίας, ενώ πάβει κάθε προστασία από την απόλυση, αφού κι αν ένας εργαζόμενος δικαιωθεί σε δικαστήριο και αποδεχθεί ότι η απόλυσή του ήταν άδικη, ο εργοδότης δεν θα έχει υποχρέωση επαναπρόσληψης, απλά θα του δίνει κάτι παραπάνω για αποζημίωση. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα φέρουν αντίδραση από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα. Γνωρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Φοβούνται το οργανωμένο, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Φοβούνται το ΠΑΜΕ και θα πάρουν νέα μέτρα για την υποταγή του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και για την περιφρούρηση της εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ομήλων. Για αυτούς τους λόγους ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον απεργοκτόνο νόμο και τη μετατροπή των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς σε ιδιώνυμο αδίκημα. Για αυτούς τους λόγους η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και φέρνει τώρα νέες αντιδραστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν κι άλλο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Κατοχυρώνει την ηλεκτρονική συνεδρίαση, την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την επιστολική ψήφο, χτυπώντας την καρδιά του συνδικαλιστικού κινήματος και των συνδικάτων, τις ζωντανές μαζικές δημοκρατικές διαδικασίες. Μετατρέπει τους συνδικαλιστές και τους εργαζόμενους σε έρμεα της εργοδοσίας. Δίνει τη δυνατότητα να γενικευτεί η νοθεία μόνο και μόνο για να παραμείνουν οι αχυράνθρωποι της στις καρέκλες, στη ΓΕΣΕΕ, στην ΑΔΕΔΗ και αλλού. Διώκει τη συνδικαλιστική δράση. Έρει και τυπικά την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, αφού ούτως ή αλλιώς υπάρχουν δεκάδες απολύσεις εργαζομένων για συνδικαλιστική δράση. Ενώ έρει και την προστασία των ιδρυτικών μελών ενός σωματείου, των 21 δηλαδή που απαιτούνται για την ίδρυσή του. Έτσι σωματείο τώρα θα φτιάχνουν μόνο όσοι είναι αρεστοί στην εργοδοσία. Το κράτος έχει νομοθετήσει τη δυνατότητα η εργοδοσία με 15 εργαζόμενους να στείνει ένωση προσώπων για να υπογράφονται οι εξευτελιστικές συμβάσεις των 400 και των 500 ευρώ. Ταυτόχρονα απελευθερώνει την εργοδοτική τρομοκρατία απέναντι σε όσους αγωνίζονται και βάζει νέα εμπόδια. Εδώ και 2 ημέρες έχει ξεκινήσει από πρόθυμους αρθρογράφους σε διάφορες εφημερίδες η συκοφαντία του συνδικαλιστικού κινήματος για να οριμάσει μέσα στους εργαζόμενους η αποδοχή των αντιδραστικών σχεδιασμών. Τι δεν λένε όμως? Δεν λένε την αλήθεια. Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα του χεριού τους. Θέλουν συνδικάτα που θα κάθονται στο τραπέζι του κοινωνικού διαλόγου. Θα συμφωνούν για το πόσα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Θα καλλιεργούν την αντίληψη ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων αξίζουν κάθε θυσία από τους εργαζόμενους. Θα πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν θα αγωνίζονται. Για τέτοιους συνδικαλιστές και για τέτοια συνδικάτα δουλεύουν κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι. Για τέτοιους εργατοπατέρες όπως είναι στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ, η κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ για να καταστήλει τη δράση των εργαζομένων και των συνδικάτων σε εργατικά συνέδρια όπως της ΓΕΣΕΕ ή της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη πλειοψηφία στη ΓΕΣΕΕ, όπως και σε άλλα συνδικαλιστικά όργανα, πλειοψηφίες που απαρτίζουν συνδικαλιστές της ΠΑΣ και της ΔΑΚΗ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όχι απλά εξασφαλισμένοι από χώρους δουλειάς, αλλά παίζουν βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη των εργαζομένων. Βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις. Δεν έκαναν τίποτα για να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων ενάντια στους αντιδραστικούς νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ενάντια στον περιορισμό των διαδηλώσεων.
ξεπληρώνουν γραμμάτια απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους και στα κόμματα του κεφαλαίου που τους διατηρούν στη θέση τους. Η αγανάκτηση πολλών συνδικάτων και συνδικαλιστών είναι μεγάλη για αυτή τη γάγραινα του συνδικαλιστικού κινήματος. Πολλοί συνδικαλιστές που πρόσκυνταν ή ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς τους με αυτές τις παρατάξεις εκφράζουν την καθημερινή τους δυσαρέσκεια. Ακόμα και οι ίδιοι εργατοπατέρες, στριμωγμένοι από την αδράνεια και τη συνενοχή τους, ξεκατηνιάζονται σχεδόν καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ανακοινώσεις για το ποιος έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από αυτές τις πλειοψηφίες να κάνουν το παραμικρό για την υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Η υπόθεση είναι αποκλειστικά στα χέρια μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, στη νέα επίθεση του κεφαλαίου προβάλλουμε την ανάγκη να οργανωθεί και να κλιμακωθεί ο αγώνας των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα μπαίνουν μπροστά για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων στις συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης και για να ανοίξει μια ελπιδοφόρα προοπτική για το λαό μας. Απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και κοινής δράσης με συνδικάτα και συνδικαλιστές που αγωνιούν για τις εξελίξεις και προβληματίζονται για την πορεία του συνδικαλιστικού κινήματος. Υπογραμμίζουμε όπως και στη Θεσσαλονίκη και στη σημερινή μας σύσκεψη ότι ο αγώνας για την ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος αποκτά σήμερα εξαιρετική σημασία και πρέπει να αφυπνίσει κάθε τίμιο εργάτη και συνδικαλιστή και ειδικά μπροστά στα νέα εμπόδια που επιχειρεί να ορθώσει η εργοδοσία και η κυβέρνηση το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτός ο αγώνας πρέπει να οργανωθεί με μέτωπο ανοιχτό σε λογικές και απόψεις που καλλιεργούνται μεθοδικά από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, τους διάφορους μηχανισμούς του συστήματος, τους εργατοπατέρες που ενισχύουν τη συντηρητικοποίηση και το φόβο. Τέτοιες είναι οι θέσεις που ενοχοποιούν αποκλειστικά το λαό και τη λαϊκή πάλη για την εξέλιξη της πανδημίας στο όνομα μιας ψευδεπίγραφης ατομικής ευθύνης, ενώ κρύβουν τις κυβερνητικές ευθύνες και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας της υγείας, της ζωής και του εισοδήματος του λαού. Οι θέσεις που καλούν σε εθνική ομοψυχία και συνεννόηση για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων δυσκολιών που τις πειρασπίζονται όλοι οι προηγούμενοι και το περιβόητο θα λογαριαστούμε μετά του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αξιοποιώντας το πλαίσιο πάλης του ΠΑΜΕ, που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα, οργανώνουμε την πάλη μας στην Αττική, σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς που έχουμε τέτοια δυνατότητα. Δουλεύουμε συστηματικά, όχι μόνο για να μην ψηφιστούν νέα αντιλαϊκά μέτρα και νόμοι, αλλά για να μπουν στο κέντρο της διεκδίκησης αιτήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες του λαού σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες. Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές αντιλαϊκές διατάξεις των BNP, να εξασφαλιστεί εισόδημα που να ανταποκρίνεται στις οξυμένες ανάγκες για όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους, σταθερό ωράριο και μείωση του εργάσιμου χρόνου χωρίς μειώσεις μισθών, κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας, προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να μην γίνει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, καμιά διακοπή σε λαϊκή κατοικία για χρέη, σε νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, διαγραφή μέρους χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας πρόνοιας, δωρεάν για όλους, επίταξη ιδιωτικών δομών για να αντιμετωπιστούν τα άμεσα προβλήματα, υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Διαμορφώνουμε σε κάθε συνδικάτο ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης που να υπηρετεί και να εξασφαλίζει την υλοποίηση του σχεδιασμού που αποφασίζουμε με στόχο να έχει επιτυχία το συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη στην Αθήνα. Ενισχύουμε κλαδικά μέτωπα και κινητοποιήσεις για να δουλέψουμε την ανάγκη για ενιαίο μαζικό ταξικό αγώνα που απαιτείται απέναντι στη νέα επίθεση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Ξεχωρίζουν ορισμένες κρίσιμες κινητοποιήσεις, όπως η κινητοποίηση εκπαιδευτικών και γονιών αύριο 17 Σεπτέμβρη και η πρόταση σωματείων και συνδικαλιστών για πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών στις 24 του Σεπτέμβρη, η πανελλαδική μέρα δράσης στον τουρισμό επισιτισμό και η στάση εργασίας στην Αττική στις 28 Σεπτέμβρη. Ο προσανατολισμός αυτός να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν περισσότερους κλάδους και σωματεία, να στηρίξουμε άλλες πολύ σημαντικές κινητοποιήσεις
που μεσολαβούν πριν το συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη ή πιθανά θα απαιτηθούν να οργανωθούν ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως τα καλέσματα για την καταδίκη των υπόδικων εγκληματιών της Χρυσής Αυγής από τα συνδικάτα του Πειραιά στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι και για τη μεγάλη κινητοποίηση στις 7 του Οκτώβρη έξω από το εφετείο με ραντεβού στις 10 το πρωί στο σταθμό του μετρό στους Αμπελόκηπους, στηρίζοντας ακόμα και με στάσεις εργασίας σε συνδικάτα που έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη μαζική συμμετοχή συνδικαλιστών και άλλων εργαζομένων. Παλεύουμε για μαζική καταδίκη του νέου πτωχευτικού κώδικα που φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει στα τέλη Σεπτέμβρη και αφορά την οριστική άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας και στο πέρασμα μιας νέας θηλιάς από τα γεράκια των εταιριών και τους τραπεζίτες στις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. Οργανώνουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξη των διεκδικήσεων για την προστασία των προσφύγων και των μεταναστών, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και τη διεκδίκηση του απεγκλωβισμού όσων το έχουν πάρει, κόντρα στο κλίμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που καλλιεργούν ακροδεξιές δυνάμεις και φασιστοειδή. Σε κάθε περίπτωση, η προσοχή των συνδικάτων πρέπει να είναι στραμμένη στις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που οξύνονται στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ενημέρωση των εργαζομένων και αποκάλυψη του υπεραστικού χαρακτήρα των εξελίξεων, η ανάδειξη των ευθυνών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η προβολή των θέσεων του ΠΑΜΕ με κυρίαρχα αιτήματα, την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, την αποδέσμευση της Ελλάδας από τις δολοφονικές ενώσεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ανάγκη να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η φιλία των λαών, είναι στην πρώτη γραμμή, παράλληλα με την ετοιμότητα και την επαγρύπνηση του μαζικού κινήματος να παρέμβει σε κάθε εξέλιξη. Τους προηγούμενους μήνες της πανδημίας προχώρησε η κοινή δράση εργατικών σωματείων και άλλων μαζικών φορέων, όπως παράδειγμα στο Δήμο της Αθήνας, στον Πειραιά και αλλού για τα ζητήματα της υγείας. Είναι σημαντικό να στεριώσει και να απλωθεί η δράση σωματείων και μαζικών φορέων στο επίπεδο της γειτονιάς. Να επανέλθουμε και να δώσουμε μια συνέχεια με αφορμή την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στους χώρους υγείας, αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα που τα προβλήματα και η κατάσταση είναι τραγική. Για παράδειγμα, οι μεγάλες ελλείψεις σε 32 σχολεία του Δήμου της Αθήνας ή όπως το στοιχείο που μας έδωσαν οι συνάδελφοι συναγωνιστές από την ΕΙΔΑΠ για εκτέλεση 2.000 εντολών διακοπής παροχών ίδρυυσης την εβδομάδα στην Αττική για χρέη που ξεκινούν άκουσον από 100 ευρώ. Και φυσικά το μεγάλο πρόβλημα των πληστηριασμών και της έκτασης που θα πάρει το επόμενο διάστημα. Κανείς μόνος του λοιπόν να δυναμώσει κοινή δράση και αλληλεγγύη, να δυναμώσει αγωνιστική στάση απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει τα συνδικάτα στο γύψο, το λέμε για άλλη μια φορά. Δεν πειθαρχούμε, δεν αναστέλουμε τη συνδικαλιστική δράση. Τα διοικητικά συμβούλια των συνδικάτων πρέπει να αναλάβουν ουσιαστικές ευθύνες για την οργάνωση της δράσης και των κινητοποιήσεων, σπάζοντας κάθε προσπάθεια να δημιουργήσει η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα κλίμα υποταγής και συμβιβασμού, κλίμα περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπολογίζουμε τα πραγματικά δεδομένα της πανδημίας και τη γνώμη των ειδικών, δηλαδή φροντίζουμε να τηρούμε αυστηρά τα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που συζητούν, κινητοποιούνται ή διαδηλώνουν. Υπάρχει τέτοια πείρα από την προηγούμενη φάση της πανδημίας και ιδιαίτερα από την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα που απέδειξε τι είναι ικανή να καταφέρει η οργανωμένη εργατική τάξη και το ταξικό της κίνημα. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, με αυτές τις σκέψεις προτρέπουμε να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση σε όλα τα συνδικάτα της Αττικής, να πάρθουν αγωνιστικές αποφάσεις, το συλλαλητήριο των Ομοσπονδιών και των Συνδικάτων στις 13 του Οκτώβρη να είναι μια μαζική και ενωτική απάντηση απέναντι στην αντιλαϊκή επίθεση, να υπάρχει ετοιμότητα των συνδικάτων έτσι ώστε να αποκρουστεί τυχόν ευνηδιασμός της κυβέρνησης και επιτάχυνσης ψήφισης των αντιλαϊκών μέτρων και φυσικά να προετοιμαστεί μια νέα πανεργατική κλιμάκωση.